είναι απρόβλεπτες οι συνέπειες και κάθε μέρα θα συναντάμε ένα καινούριο τοπίο, το οποίο δεν το περίμενε κανένας. Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έχει προκαλέσει αναταραχή και στο παγκόσμιο εμπόριο, με τις συνέπειες να είναι ορατές και για τις κριτικές εξαγωγές. Αγοράζαμε ένα κοντέινερ για να πάει στην Κίνα 1.000 ευρώ και τώρα μπορούμε να το βρούμε και 8 και 10 και 12 και 15.000 ευρώ. Να το πληρώσουμε 15 φορές παραπάνω. Το ίδιο συμβαίνει και με τα κοντέινερ για την Αμερική. Και το θέμα δεν είναι μόνο η αύξηση της μεταφοράς του κόστους του μεταφορικού φορτίου, είναι ότι πολλές φορές δεν μπορούμε να βρούμε τα λεγόμενα εμπορευματογυπότια. Οι πωλήσεις κριτικών αγροτικών προϊόντων προς Ουκρανία και Ρωσία καταλαμβάνουν πολύ χαμηλό μερίδιο στις συνολικές εξαγωγές του νησιού, ωστόσο η ανησυχία εντείνεται σε ό,τι αφορά τις παράλληλες επιπτώσεις προς τις υπόλοιπες χώρες. Όσον αφορά την Ουκρανία, οι εξαγωγές μας δεν ξεπέρασαν ποτέ τις 600.000 ευρώ. Αποτελούσαν το 0,2% του συνόλου των κριτικών εξαγωγών. Αναφορικά με τη Ρωσία δεν ξεπέρασε το 1% από το 2016 και μετά. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα διαφανούν οι επιπτώσεις και σε οικονομικό επίπεδο. Ήδη κριτικός βρίσκεται σε οικονομικό αδιέξοδο, καθώς πληρώθηκε μόλις το 50% για το ελαιόλαδο που έκανε εξαγωγή προς τη Ρωσία. Ο οποίος είχε στείλει προϊόντα στην Ρωσία μόλις 3-4 μέρες πριν γίνει ο πόλεμος. Είχε πληρωθεί το 50%. Και τώρα να ρωτήσετε πώς θα υπάρχει το 50% το υπόλοιπο χωρίς το SWIFT. Αντιλαμβάνεστε ότι θα υπάρξουν τέτοια θέματα. Η ανησυχία πάντως είναι μεγάλη για το κριτικό ελαιόλαδο, το οποίο αποτελεί το 50% των κριτικών εξαγωγών. Είναι αυτό που θα καθορίσει το τελικό καρδιογράφημα εντός εισαγωγικών των εξαγωγών μας για το 2022. Οι προσδοκίες μας για το 2022 ήταν πάρα πολύ καλές, που αυτή τη στιγμή όμως δεν βλέπονται να εκπληρώνονται οι στόχοι μας. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγείων Κρήτης περιέγραψε τις δυσκολίες και τον ορατό κίνδυνο της αύξησης των κριτικών προϊόντων λόγω της αύξησης του ενεργειακού και μεταφορικού κόστους. Το οποίο δεν βλέπουμε να σταματάει. Οι προβλέψεις ήταν ότι αναφορικά με τον ενεργειακό θα τελειώναμε στους δύο πρώτους τρεις μήνες του έτους, αλλά λόγω της κρίσης αυτό θα τραβήξει και φοβάμαι ότι θα πάει όλο το χρόνο. Αν αυτό συνδυαστεί με την τριπλέτα της αγροτικής παραγωγής της Ουκρανίας, που είναι η πρώτη χώρα σε Ευρώπη σε επιφάνεια αρρώσιμης γης και από την οποία αγοράζουμε τόσο κριθάρι όσο σιτάρι, θα δυσκολέψουν τις εξαγωγές μας, θα κάνουν τα προϊόντα ακριβότερα και πιο δυσπρόσιτα και στις άλλες χώρες.